Συγκινούμαι ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθο με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσουν. Γραφείο του Πρωθυπουργού. Καλημέρα σας. Γεια σας. Το γραφείο του Πρωθυπουργού με Γραμμαξίμου. Μάλιστα. Καλημέρα. 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 Είμαι άνθρωπος του Μόχθου. Θα με ξέρετε γιατί με ανέφερε και ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ήθελα να το πω γιατί έχω πλησιάσει και τον Πρωθυπουργό, τον είδα μια μέρα τυχαία στον δρόμο. Και ήθελα να το πω και σε εσάς. Θέλω να θυσιάσω το 14ο μισθό μου για το καλό της πατρίδας. Το νιώθω εθνικό χρέος. Μάλιστα. Πήρα σε εσάς γιατί βρήκα το τηλέφωνο, έλεγε επικοινωνία με τον πολίτη. Γι' αυτό πήρα σε εσάς. Πολύ καλά κάνατε. Συγγνώμη δηλαδή αν ενοχλώ κιόλας. Καθόλου δεν ενοχλείτε. Και πήρα γι' αυτό. Δηλαδή και με φίλους, οικογένειες που μιλάω, όλοι εμείς οι άνθρωποι του Μόχθου. Αυτό πώς λέμε. Πώς λέγεστε κύριε. Αυτό λέμε. Τάκης Παπάτζας. Πώς? Τάκης Παπάτζας. Μάλιστα. Όλοι αυτό συζητάμε. Να ξέρετε ότι έχετε τη στήριξή μας. Σώσα μέτρα και αν πάρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Γραφείο Πρωθυπουργού. Ναι, καλημέρα. Ο άνθρωπος του Μόχθου είμαι πάλι, πήρα και πριν. Μαζί μιλήσαμε. Μάλιστα, κύριε. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να δώσω δύο μισθούς. Και το 13ο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Είναι δυνατόν. Μπορείτε εσείς ως άνθρωπος του Μόχθου να διαθέσετε δύο μισθούς. Για την πατρίδα. Να σωθεί η ελληνική οικονομία. Για την πατρίδα, ό,τι μου ζητηθεί. Μη σας πω, τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να δώσω όλο μου το Μόχθο για την πατρίδα. Μάλιστα. Αυτό είναι δυνατόν. Είστε αξιέπαινος, κύριε. Βρε, δεν πάτε στο διάολο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και το 14ο μισθό. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας 20 χρόνια μας έχετε κατακλέψει. Άι, στο διάλο πια. Μαζί να πάμε, κύριε. Γεια σας.